Κύριε Κοτρότσο, επειδή ρωτήσατε με το χάσετε, κερδίσετε, αν θα μείνετε στο Δήμο, επιτρέψτε να σας δώσω μία αίτηση ότι δεν κατεβαίνω για να χάσω. Κατεβαίνω για να κερδίσω. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ κρίσιμη η ερώτηση. Και είναι πολύ κρίσιμη η ερώτηση γιατί στην Αθήνα, πέρα από ανθρώπους που μπορεί να περάσαν από το Δήμο, το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, έχουμε ζήσει και κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι τραυματικό για την ιστορική μνήμη της πόλης, εν ενεργεία δημάρχους να εγκαταλείπουν την Αθήνα για να συνεχίσουν να κάνουν πολιτική καριέρα. Και θυμόμαστε την κυρία Μπακογιάννη μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού διαχειρίστηκε τεράστια οικονομικά κονδύλια για την πόλη και η πόλη θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετική την επόμενη μέρα, να φεύγει από το Δήμο της Αθήνας, αφήνοντας ένα Δήμο χρεοκοπημένο με περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Τώρα, για άλλη μια φορά, η ερώτηση ήταν πολύ ξεκάθαρη. Πώς αντιλαμβανόμαστε το Δήμο της Αθήνας και την τοπική αυτοδιοίκηση. Και για άλλη μια φορά, ο κύριος Ηλιόπουλος το πήγε σε μένα και στη μάνα μου. Δηλαδή, δεν είναι πολιτικό επιχείρημα το της μάνας σου. Έτσι, σε κανένα κόσμο και σε κανένα πλανήτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αισθάνεστε ότι δεν υπάρχει σε εσάς. Όχι, ελάτε τώρα.